Στέλιο, ξεκινάμε με σένα. Καλώς την... Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραίο look αυτό. Μπράβο σου που το έφερες. Αλλά... Ποιο είναι το αλλά? Ότι αυτό το φλωράλ που επέλεξες, που είναι φυσικά φλωράλ, είναι πολύ υποτονικό, μωρέ Νικολίνα, τώρα. Δηλαδή, σήμερα που πρέπει να φέρεις χρώμα, ένταση στην εικόνα... Γιατί μια τόσο λευκή εικόνα? Εγώ το σκέφτηκα ότι θα είναι μέσα στο κόνσεπτ, ότι θα είναι μια ωραία εμφάνιση. Είναι μια ωραία εμφάνιση. Χαντακωμένη. Είναι κρίμα δηλαδή να λέμε τώρα για μια τόσο δημιουργική εικόνα με τόσο ωραία στοιχεία, χαριτωμένη, πρωτότυπη. Δεν τις βλέπουμε κάθε μέρα αυτές τις εικόνες. Αυτό ρούχο τι είναι, από βεστιάριο? Είναι ενός φίλου μου. Ναι, από βεστιάριο είναι. Ναι. Του κολλητού μου. Όχι σχεδιαστή, όχι τίποτα. Ούτε στη λίστα. Όχι, είναι ενός φίλου μου make-up artist. Ναι. Που το είχε πάρει από ένα βεστιάριο που είχε να κάνει μια φωτογράφηση. Το φόρεμα. Όχι, είναι κορσές και φούστα. Φούστα. Ναι. Ναι, και τα υπόλοιπα είναι fast. Τι θα βάλεις? Τι να βάλω? Τι θα βάλεις? Ένα στεναχωρημένο βαθμό. 2. Ένα στεναχωρημένο 2. Εύελιν, εσύ τι θα βάλεις? Καλά, πες μας πρώτα, αλλά βάλει. Θα πω κι εγώ λίγο τα δικά μου. Νικολίνα μου, αυτό το φόρεμα σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και το υποστηρίζεις πάρα πολύ. Και το έχεις βάλει πάρα πολύ όμορφα. Όμως χάνεται το φλωράλ. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω, είναι εκεί. Ναι, είναι αυτό το λιμπερτί. Έχει διάφορα φλωράλ, αυτό είναι το αστείο. Έχει και διάφορα, ναι, έχει αυτό το λιμπερτί, έχει αυτό το ροκοκό που θέλεις, έχεις βάλει ωραία στοιχεία. Το έχεις δουλέψει πολύ όμορφα, πολύ περιποιημένα, αλλά δεν φαίνεται τόσο έντονα. Θα μπορούσες στις ίδιες αποχρώσεις που σου πηγαίνουν πάρα πολύ τα παστέλ, να φέρεις μια εικόνα που έχει ακόμα πιο έντονο φλωράλ, για να είσαι μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είναι κρίμα να τη βάζουμε αυτή, κακή βαθμολογία. Mm. Δεν του αξίζει. Δύο. Ευχαριστώ. Τώρα, Λάκη, ναι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, όντως οι γούνες φοριούνται όλο το χρόνο. Τα παπούτσια. Σ' αγαπώ, Λάκη, γαβαλιά. Αλλά σε παντόφλα. Νικολίνα μου, ξέρεις ότι σε θαυμάζω. Ξέρω ότι έχεις ένα θαυμαστό κόσμο που σε ακολουθεί. Όμως τώρα θα ακούσεις τη δική μου συμβουλή, γιατί εγώ έχω και παιδιά σαν εσένα, τα οποία πρέπει να εξελίσσω και ευτυχώς τα περισσότερα με ακούνε, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που πραγματικά αρχίζει να σε αγαπάει πολύ και να θέλει να σε χρησιμοποιήσει με την πολύ καλή έννοια των looks. Mm. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε θεατρικοί. Θέλω να αρχίσεις να είσαι ένα καθημερινό, πολύ μοντέρνο κορίτσι. Που φεύγει από το σπίτι. Μου δεν πάνε ποτέ καλά. Που φεύγει από το σπίτι. Κοίταξε, ούτε αυτά πάνε καλά. Έτσι τελώς. Εντάξει. Αλλά αυτά μπορείτε να πείτε ότι ήταν... Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Extra effort. Νομίζω ότι είσαι αρκετό. Το λέω και για μένα πολλές φορές. Λάκη μου, είσαι πολύ θεατρικός. Γίνε λίγο πιο basic. Και γίνεσαι. Ήδη... Και ναι. Αυτό και είναι γίνεσαι. Basic. Όχι, αυτό δεν είναι basic. Αυτό είναι... Άσε, γιατί δεν μου ήρθε το πακέτο. Δεν μπορώ. Οπότε με κατάλαβες, θέλω να πω. Δηλαδή θέλω να δίνω τριάρια, τεσσάρια και να το χαίρομαι τόσο πολύ που να ουρλιάζω, να λέω «Ουάου». Δεν μου το έχεις δώσει ακόμη αυτό. Είναι πολύ ωραίο το look όμως. Αυτό που έκανες, ανεξάρτητα από το σκεπτικό. 3. Ευχαριστώ. Ναι, είναι το τελευταίο 3 που παίρνεις όμως από μένα. Έλα, πες Νικολίνα μου. Εγώ να πω κάτι που με στεναχώρησε. Ναι. Ότι κανένας δεν ζήτησε από τη Φωτεινή να μου πει συγγνώμη για το βούλωστο. Εσύ θα ζητήσεις. Όχι, το είπα στη Φωτεινή, είπα δεν μιλάνε έτσι. Και η Φωτεινή είπε ναι, έχετε δίκιο. Άρα ήταν σαν να σου είχε ζητήσει συγγνώμη. Και θα ήθελα να το ακούσω, γιατί ήταν κάτι πολύ άσχημο. Το είπα και πριν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήγαινε και προς εσένα και προς κριτές και προς συμπαίκτηρες και προς όλους εδώ που ακούσανε αυτή την απρεπή έκφραση. Αλλά απαιτώ και από σένα μια συγγνώμη, γιατί όταν δεν έχουμε ντοκουμέντα, αυτό είναι κάτι πολύ προσβλητικό για εμένα να ακούγεται και με θίγει και είμαστε σε ένα τηλεοπτικό σοου και σε καμία περίπτωση αυτές οι προσβολές και οι άτοπες κουβέντες δεν μου αρμόζουν. Αν θες να αλλάξω
ψάξουμε μια συγγνώμη να είμαστε κομπλέ. Και εσύ μου είπες ότι έχω βοήθεια, χωρίς ντοκουμέντα. Με προκαλείς. Εγώ ποτέ δεν θα ανέφερα κάτι τόσο απρεπές χωρίς να έχω τα στοιχεία να στα φέρω μπροστά σου. Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο. Είμαστε... μου είσαι, είναι η παρουσία σου, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Σου ζητάω ένα συγγνώμη που προσβλήθηκες από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω το ανάλογο. Συγγνώμη. Συγγνώμη, το έχω πει πολλές φορές πριν. Εγώ προς όλους. Αυτό και φυσικά πιο είναι και εσένα. Προς όλους δεν είναι προσωπικό, Φωτεινή. Συγγνώμη και απέναντί σου στο λέω τώρα. Αν σε προσέβαλε αυτό που είπα, που ναι, ήταν προσβλητικό να απαντήσω έτσι με αυτήν την απρεπή έκφραση. Οκ, ωραία, έλειξη. 8,8. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Με εκνεύρισε σήμερα και η Φωτεινή και η Σιμών. Και οι δύο κάπως μαγικά βρήκανε τον τρόπο να... και οι δύο να μου δείξουν τρελή ασέβεια και να μου μιλήσουν πάρα πολύ άσχημα. Ενώ δεν έχω δώσει κάποιο δικαίωμα, πιστεύω. Επίσης, εκνευρίζομαι που φέρνω ένα look που είναι floral και παίρνω άσους.